Climate Now. Σε συνεργασία με τον Κοπέρνικο. Καλώς ήρθατε στο Climate Now, την τελευταία ανασκόπησή μας για το τι πραγματικά συμβαίνει στον πλανήτη μας. Αυτό το μήνα πάμε στη Σιβηρία και την Αρκτική. Ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για τη Βόρεια Ρωσία, όπου το permafrost, το μόνιμα παγωμένο έδαφος, λιώνει και το τοπίο μεταλλάσσεται ραγδαία. Τα τελευταία 100 χρόνια ο αριθμός των αποξηραμένων λιμνών αυξήθηκε σε ποσοστό 20% συγκριτικά με τους προηγούμενους αιώνες. Ας αρχίσουμε με τα τελευταία στοιχεία από την υπηρεσία Κοπέρνικους για την κλιματική αλλαγή. Παγκοσμίως διανύσαμε τον τρίτο θερμότερο Ιούλιο, με θερμότερους το 2016 και το 2019, με θερμοκρασίες μισό βαθμό Κελσίου υψηλότερες από το μέσο όρο της περίοδου 1981-2010. Εδώ στην Ευρώπη είχαμε μεικτή εικόνα. Ο χάρτης αποτυπώνει τις ανομαλίες στη θερμοκρασία στην Ευρώπη και την περιοχή της Αρκτικής. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία ήταν θερμότερα από το μέσο όρο, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σκανδιναβία ήταν ένας πολύ ψυχρότερος μήνας. Κοιτάζοντας την περιοχή της Αρκτικής, βλέπουμε ότι ήταν πιο ζεστά από το μέσο όρο, ειδικά στη βόρεια ακτή της Σιβηρίας. Αν παρατηρήσουμε την ίδια περιοχή με αυτή του χάρτη, με τις συγκεντρώσεις πάγου στη θάλασσα, θα δούμε ότι η τάση των ανομαλιών είναι ξεκάθαρη. Όλες οι περιοχές με κόκκινο είναι σημεία όπου τον Ιούλιο το στρώμα θαλάσσιου πάγου ήταν κάτω από το μέσο όρο. Σε πολλές περιοχές είδαμε μόνο θάλασσα και τον πάγο να έχει λιώσει. Υπάρχουν πολλών ειδών διαδικασίες εξέλιξης στην Αρκτική, τη Σιβηρία και τη Βόρεια Ρωσία, καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται. Πώς αλλάζουν όλα αυτά από κοντά, τι μπορούμε να δούμε από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής? Η ανταποκρίτριά μας, Γκαλίνα Πολονσκάγια, πήγε στη Δυτική Σιβηρία για να συναντήσει Ρώσους επιστήμονες. Το Γιαμάλο Νένετς είναι μία από τις περιοχές της Δυτικής Σιβηρίας όπου καταγράφηκε ασυνήθιστα ήπιος χειμώνας και υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ τον Μάιο. Λίγο κάτω από την επιφάνεια βρίσκουμε permafrost. Στις αρχές Αυγούστου ο Σεργέι Λόικο μέτρησε σε πόσο βάθος χρειάζεται να σκάψει για να βρει σταθερό έδαφος. Είναι πολύ πιο κάτω από ό,τι περίμενε. Αντί για τα αναμενόμενα 40 εκατοστά, βλέπουμε ότι είμαστε στα 55. Κανονικά αυτό το βάθος το βλέπουμε στο τέλος του καλοκαιριού ή στα μέσα Σεπτεμβρίου. Το permafrost έχει χαθεί περίπου ένα μήνα νωρίτερα. Την άνοιξη θα βυθιστεί ακόμη παρακάτω. Καθώς λιώνει το permafrost, απελευθερώνει στο περιβάλλον διοξίδιο του άνθρακα και άλλα ορυκτά. Σε όλη αυτή την περιοχή της Σιβηρίας οι επιστήμονες γίνονται μάρτυρες σημαντικών αλλαγών. Η έρευνά μας σε αυτή την περιοχή κλειδί, αλλά και αλλού, έχει δείξει ότι το κλίμα θερμαίνεται, τα οικοσυστήματα αντιδρούν και μάλιστα διαφορετικά. Βλέποντας ό,τι σχετίζεται με τη σταθερότητα των εδαφών, καταλαβαίνουμε ότι γίνονται λιγότερο σταθερά. Βλέπουμε λίμνες να ξεραίνονται και να συγκεντρώνεται ενεργή τύρφη. Επισκεπτόμαστε μία από τις αποξηραμένες λίμνες αυτής της περιοχής της Δυτικής Σιβηρίας, ένα φαινόμενο που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Πριν από περίπου 15 χρόνια θα βλέπαμε τη λίμνη να λαμπυρίζει στον ήλιο. Οι λίμνες εξαφανίζονται. Οι στρώσεις του στέρεου μόνιμα παγωμένου εδάφους είχαν συμβάλει στη σταθεροποίηση των εδαφών χιλιάδες χρόνια τώρα. Το νερό όμως αποστραγγίζεται. Οι χειμώνες είναι θερμοί κατά τη διάρκεια της φάσης της υπερθέρμανσης. Και αφού είναι θερμοί, έχουμε και λιγότερο χιόνι. Είναι κανόνας. Το έδαφος και το υπέδαφος κάτω από το χιόνι δεν προλαβαίνουν να παγώσουν επαρκώς, οπότε μια μεγάλη μάζα λιωμένου πάγου συγκεντρώνεται και αρχίζει να πιέζει, απομακρύνοντας πρώτα το χιόνι και καθώς το έδαφος υποχωρεί, σαν να το σπρώχνει μια μπουλντόζα, το νερό απομακρύνεται. Και καθώς απομακρύνεται το νερό, τα τυχώματα καταστρέφονται και η λίμνη αρχίζει να υποχωρεί και να εξαφανίζεται. Μια άλλη επίπτωση της κλιματικής αλλαγής είναι η εμφάνιση βλάστησης. Τα δάση σκαρφαλώνουν προς την Αρκτική. Το στρώμα του permafrost υποχωρεί αφήνοντας πίσω του έφορο έδαφος. Μπορείτε να δείτε εδώ νεαρά δέντρα. Αυτό εδώ για παράδειγμα ξεπετάχτηκε το 2005 και φαίνεται να είναι πολύ καλά. Μπορείτε να δείτε ότι προχωρούν προς τα έλη.
Ο λόγος για τον οποίο σε αυτή την τεράστια περιοχή η θερμοκρασία ανεβαίνει περισσότερο από ό,τι αλλού στον πλανήτη οφείλεται κυρίως σε αυτό που αποκαλείται θετική αντίδραση στις αλλαγές. Το χιόνι λιώνει ταχύτερα, αποκαλύπτει σκούρο έδαφος που απορροφά περισσότερη ακτινοβολία και θερμαίνεται ακόμη περισσότερο. Υπάρχει άποψη ότι το λιώσιμο του περμαφρόστ θα προκαλέσει επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας. Γίνεται αυτόματα, διότι όταν λιώνει και γίνεται μαλακό, αρχίζει να αναπνέει και να εκλείει αέρια του θερμοκηπίου. Αυτά τα αέρια επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Το λιώσιμο εντείνεται και επιταχύνεται. Περισσότερα για το τι συμβαίνει στη Σιβηρία και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε στο euronews.com. / Climate Now. Climate Now. Σε συνεργασία με τον Κοπέρνικο.